Ευλογητό ο Θεός είναι πάντοτε και αγίγε όν εκ των αιώνων. Αμήν. Ευλογητό η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλλήλους αναδείξας, τα ταπέμψας αυτοίς το πνεύμα το Άγιον, και δι' αυτόν την οικουμένης αγυνεύσας φιλανθρωπαιδόξας. Φως του αληθινών, το φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωπον ερχόμενο στον κόσμο, σημειωθεί το εσημάς το φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψάμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς τα εργασία των εντολών σου. Πρεσβείες Παναχράντου σου Μητρός και πάντως των Αγίων. Αμήν. Με τη χάρη του Θεού, συνεχίζουμε το θέμα περί φαντασίας από τον Αόρατο Πόλεμο του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, και λέγαμε την προηγούμενη φορά ότι είναι πολύ αναγκαίο να καθαρίζουμε το νου μας από τις διάφορες φαντασίες, από τις διάφορες προλήψεις και από τις μνήμες, ας πούμε, τις εμπαθείς, τις εικόνες και οτιδήποτε μολύνει το νου μας, και κυρίως από τα διάφορα είδωλα. Αν θέλετε κλείσει το αυτό για να... Λέγαμε ότι ο διάβολος χρησιμοποιεί ως όχημα τη φαντασία και μέσω της φαντασίας πλανήθηκε και ο ίδιος. Ο διάβολος ως άγγελος, ως αρχάγγελος, είχε νου ασχημάτιστο, όπως και οι άγγελοι, νου απλό, καθαρό. Από τη στιγμή όμως που συνέλαβε την φαντασία, δημιούργησε τη φαντασία της ισοθεΐας, από εκεί και μετά έπεσε. Η πτώση δηλαδή του Οσφόρου οφείλεται στη φαντασία. Φαντάστηκε ότι είναι ίσως με τον Θεό. Και με τον ίδιο τρόπο πλανά και εμάς. Δημιουργεί και στον άνθρωπο αυτή τη φαντασία της ισοθεΐας. Ότι μπορεί δηλαδή να υπάρξει μόνος του, χωρίς τον Θεό. Σαν ένα φυτό το οποίο μπορεί να μην έχει ρίζες. Και να υπάρχει χωρίς ρίζες. Γιατί η ρίζα μας, η πηγή της ζωής, όπως λέμε, είναι ο Θεός. Και λέγαμε ότι ο τρόπος που ο νους καθαρίζεται από τις διάφορες φαντασίες, που τις οι πατέρες μας τις λένε και προλήψεις, από το προ και λαμβάνω, δηλαδή είναι αυτά τα οποία ήδη έχουμε ζήσει και τα έχουμε ως εμπειρίες αποτυπώσει μέσα μας, εμπειρίες από, από τα μάτια μας, έτσι, από τα αυτιά μας, όλες αυτές τα ερεθίσματα των αισθήσεων περνάνε μέσα μας και αποτυπώνονται ως μνήμες, και μετά μπορεί ο άνθρωπος να ανακαλέσει αυτές τις μνήμες με τη φαντασία. Γι' αυτό άλλωστε δόθηκε η φαντασία, όπως λέει ο Άγιος Νικόδημος, μετά την πτώση δόθηκε στον άνθρωπο. Δεν είχε ο Αδάμ πριν την πτώση φαντασία. Γι' αυτό και ο Χριστός μας δεν είχε φαντασία, έτσι. Γιατί πήρε αυτή την φύση του Αδάμ πριν την πτώση, δεν πήρε την αμαρτία δηλαδή ο Κύριος. Ο άνθρωπος λοιπόν πλανάται και αυτός μέσω της φαντασίας του διαβόλου, έτσι, η οποία η βασική φαντασία είναι αυτή, ότι μπορεί να είναι αυτόνομος. Αυτό είπε και στην Εύα πρώτα και η Εύα και στον Αδάμ, ότι μην ακούτε τι σας λέει ο Θεός,
για να γίνετε θεοί, ακούστε εμένα, δηλαδή μπορείτε μόνοι σας. Πώς? Κάνοντας παρακοή. Μην κάνετε αυτό που σας είπε ο Θεός, γιατί ο Θεός είναι, δεν το είπα ακριβώς, αλλά αυτό εννοούσε, ότι είναι πονηρός και γι' αυτό σας είπε να μην φάτε, γιατί αν θα φάτε θα γίνετε σαν και αυτόν. Ακούστε λοιπόν εμένα και θα γίνετε σαν και αυτόν. Με το να μην κάνετε αυτό που σας είπε. Βλέπετε, αυτή είναι η εργασία του διαβόλου πάντοτε. Να διαβάλει, να συκοφαντεί δηλαδή τον Θεό. Και το ίδιο κάνει μέχρι σήμερα. Έτσι. Συκοφαντεί τον Θεό στους ανθρώπους. Γι' αυτό και πάρα πολλοί άνθρωποι σήμερα, όταν τους πεις για Θεό, σου λένε άστα αυτά. Είναι ψέματα. Αυτά είναι απάτες, είναι των παπάντων, είναι των ανθρώπων. Έτσι. Δεν τα πιστεύουμε αυτά. Έχουν πιστεί στη διαβολή του διαβόλου, έτσι, που λέει μην ακούτε το Θεό, μπορείτε μόνοι σας, με τη δύναμή σας. Αυτή είναι η φαντασία της ισοθεΐας, βλέπετε. Είναι η ίδια φαντασία που πλανήθηκε ο ίδιος, αυτή την ίδια φαντασία βάζει και στον άνθρωπο. Και είπαμε ότι για να καθαριστεί ο άνθρωπος από τις φαντασίες, τις προλήψεις, όλες αυτές τις εμπειρίες, οι οποίες λειτουργούν πλέον ως μολυσμός στο νου του ανθρώπου, και από τα διάφορα είδωλα, γιατί ο άνθρωπος, ας πούμε, όταν πλάθει αυτές τις φαντασίες, δηλαδή αναπλάθει αυτά που είδε και άκουσε και όλων των αισθήσεων, δηλαδή τα αποτυπώματα, τα εκτυπώματα, γιατί αυτό είναι η φαντασία, είναι όπως μια σφραγίδα η οποία αφήνει το αποτύπωμα, έτσι. Κάθε, ας πούμε, ερέθισμα, αισθητηριακό ερέθισμα, είτε οπτικό είτε ακουστικό, αφήνει ένα αποτύπωμα μέσα μας. Αυτό το αποτύπωμα είναι η μνήμη και δια της φαντασίας ανακαλείται αυτή η μνήμη και μπορεί ο άνθρωπος, εάν θέλει, να το ξαναφτιάξει. Και να το φτιάξει και τροποποιημένο, έτσι, να βάλει, να προσθέσει, να αφαιρέσει κλπ. Και από εκεί αρχίζει η αμαρτία. Γιατί ο άνθρωπος, ουσιαστικά αυτό που φτιάχνει είναι ένα είδωλο, το οποίο υποκαθιστά ή τίνει να υποκαταστήσει το Θεό. Οπότε έχουμε την παράβαση της πρώτης εντολής, που λέει μη ποιήσεις σε αυτό είδωλο. Βλέπεις, ας πούμε, το θέμα της σάρκας. Ο άνθρωπος βλέπει εμπαθώς, περνάει μέσα του, ας πούμε, αυτή η επαράσταση και μετά την ανακαλεί και τη φτιάχνει και την τροποποιεί με τη φαντασία. Και τι κάνει μετά? Γίνεται σαρκολάτρης. Βάζει λοιπόν ένα είδωλο και το προσκυνά. Από εκεί αρχίζει η αμαρτία. Πρέπει λοιπόν ο νους, για να μπορέσει να ενωθεί με το Θεό, να καθαριστεί από αυτά τα είδωλα. Και αυτή η κάθαρση είχαμε πει ότι γίνεται με το να κατέβει ο νους στην καρδιά. Και εκεί μέσα ο νους να προσεύχεται με το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με. Οπότε συμβαίνει κάτι ανάλογο με αυτό που συμβαίνει με το φίδι, που περνάει μέσα από σχισμές, από βράχους και λοιπά, σχισμές βράχων, και αποβάλλει το ένδυμά του, το δέρμα του το παλαιό, έτσι, το υποκάμισο που λέμε, και μετά αναπαράγεται, φτιάχνεται το καινούριο του δέρμα. Ή συμβαίνει, όπως λέει πάλι ο Άγιος Νικόδημος, κάτι ανάλογο με το νερό, το οποίο αναγκάζεται να περάσει μέσα από πολύ λεπτά σωληνάρια, τα λεγόμενα τριχοειδή σωληνάρια ή αγκία, και εκεί μέσα λεπτυνόμενο γίνεται πάρα πολύ ισχυρό και δυνατό και μπορεί να ανέβει πολύ ψηλά, εκτοξεύεται. Έτσι και ο νους, περνώντας μέσα από το στενό τόπο της καρδιάς και πιεζόμενος με την νοερά αυτή επίκληση τη συνεχή, που δεν του αρέσει, στενοχωρείται εκεί μέσα ο νους, δυσκολεύεται, αλλά συνάμα καθαρίζεται. Αποβάλλει οποιαδήποτε, ας πούμε, εμπάθεια, οποιαδήποτε φαντασία, οποιαδήποτε πρόληψη, οποιοδήποτε είδωλο και γίνεται κατάλληλος να ενωθεί με το Θεό. Μοιάζει στο Θεό. Ενώ όσο ο νους είναι φορτισμένος με φαντασίες, με είδωλα, μοιάζει στο διάβολο. Συγγενεύει με το διάβολο. Γι' αυτό και οι άνθρωποι, οι υπερήφανοι, αυτοί είναι οι αυτονομημένοι άνθρωποι, έτσι, που λένε δεν χρειάζομαι το Θεό,
Μπορεί να δουν και δαίμονες και βλέπουν δαίμονες. Αλλά και ένας άνθρωπος πνευματικός, αν δεν προσέξει και υπερηφανευτεί, και έχουμε εδώ μερικά περιστατικά να σας διαβάσω, από τον Άγιο Σιλουανό, βλέπει δαίμονες. Γιατί ο δαίμονας πηγαίνει σε αυτούς με τους οποίους συγγενεύει. Και με ποιους συγγενεύει? Με τους υπερήφανους. Με τους αυτονομημένους ανθρώπους. Και η λύση ποια είναι? Βέβαια η λύση είναι να ταπεινωθείς για να φύγει ο δαίμονας και αυτή η παράσταση η δαιμονική. Γιατί διαφορετικά, αν παραμείνεις στην υπερηφάνεια, υπάρχει ο φόβος να πλανηθείς τελείως. Λέει λοιπόν ο Άγιος Σιλουανός, στην πλάνη πέφτει κανείς είτε από απειρία, είναι άπειρος και τον ξεγελάει ο διάβολος, δεν έχει πείρα, εμπειρία δηλαδή του πνευματικού πολέμου, είτε από υπερηφάνεια. Και αν είναι από απειρία, ο Κύριος θεραπεύει γρήγορα τον πλανηθέντα. Αν όμως είναι από υπερηφάνεια, τότε θα πάσχει για πολύ καιρό η ψυχή, ως ότου μάθει την ταπείνωση, και τότε θα θεραπευθεί από τον Κύριο. Στην πλάνη πέφτουμε όταν νομίζουμε πως είμαστε πιο φρόνιμοι και πιο έμπειροι από τους άλλους. Ακόμα και από τον πνευματικό μας πατέρα. Μπορεί να συμβεί και αυτό. Να σκέφτεσαι ότι είσαι πιο έμπειρος και πιο φρόνιμος. Έτσι σκέφτηκα κι εγώ με την απειρία μου και γι' αυτό υπέφερα. Και ευχαριστώ βαθιά τον Θεό, γιατί με αυτόν τον τρόπο με ταπείνωσε και με ενουθέτησε και δεν απέστειρε το έλεος του από εμένα. Και τώρα σκέφτομαι πως χωρίς εξομολόγηση το πνευματικό δεν είναι δυνατόν να απαλλαγούμε από την πλάνη. Γιατί στον πνευματικό έδωσε ο Θεός τη χάρη του δεσμήν και λύην. Αν δεις μέσα σου φως ή γύρω σου, μη του δώσεις πίστη, αν δεν έχεις συγχρόνως κατάνοιξη για το Θεό και αγάπη για τον πλησίον. Έτσι, γιατί υπάρχει και δαιμονικό φως. Αν δεν έχεις αγάπη για το Θεό και τον πλησίον, μην το προσέχεις αυτό το φως που σου εμφανίζεται. Μη φοβηθείς όμως, αλλά ταπείνωσε τον εαυτό σου και το φως εκείνο θα εξαφανιστεί. Αν δεις κανένα όραμα ή εικόνα ή όνειρο, μην το εμπιστεύεσαι. Γιατί ακριβώς αυτό κάνει ο πονηρός, έτσι, με τη φαντασία δημιουργεί τέτοια πράγματα, είτε όνειρα, είτε οράματα, είτε φώτα, είτε φωτιές και νομίζεις ότι πάει να σε κάψει, είτε και ζώα, φίδια, βλέπουμε στους βίους των Αγίων, να γεμίζει ξαφνικά, ας πούμε, το κελί του ασκητού με φίδια, για να τρομάξει ο ασκητής. Αν δεις λοιπόν κανένα όραμα ή εικόνα ή όνειρο, μην το εμπιστεύεσαι. Και αν είναι από το Θεό, θα σε φωτίσει γι' αυτό ο Κύριος. Έτσι, μη σπεύσεις, δηλαδή να το αποδεχτείς. Αυτό σημαίνει μην το εμπιστεύεσαι. Μην νομίζεις, δηλαδή, μην θεωρείς ότι είναι αληθινό, ότι είναι από το Θεό. Γιατί ο διάβολος μετασχηματίζεται, όπως μας λέει ο Απόστολος Παύλος, και εις άγγελο φωτός. Ψυχή που δεν γεύτηκε το Άγιο Πνεύμα δεν μπορεί να διακρίνει από πού έρχεται το όραμα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέει ο Άγιος. Γιατί αν έχεις γεύση του κρασιού, έτσι, του καλού κρασιού, του σωστού κρασιού, ας πούμε, μπορείς να ξεχωρίσεις το ξύδι, ας πούμε, το ξυνισμένο κρασί. Αν όμως δεν έχεις γευτεί ποτέ τι θα πει κρασί, δεν μπορείς να το ξεχωρίσεις. Τον μπερδεύεις με το ξύδι. Ψυχή που δεν γεύστηκε το Άγιο Πνεύμα δεν μπορεί να διακρίνει από που έρχεται το όραμα. Ο εχθρός δίνει στην ψυχή μια γλύκα ανακατεμένη με καινοδοξία. Και αυτό κάνει φανερή την πλάνη. Έτσι, η καινοδοξία που είναι το σκαλοπάτι που προηγείται της υπερηφάνειας. Ο καινόδοξος είναι ένα σκαλοπάτι πριν τον υπερήφανο.
είναι ο άνθρωπος που νοιάζεται για τα μπράβο των ανθρώπων. Ο ανθρωπάρεσκος, που κυνηγάει την δόξα των ανθρώπων, την αποδοχή, την αγάπη. Ο διάβολος λοιπόν τρέφει την καινοδοξία για να οδηγήσει τον άνθρωπο στο επόμενο σκαλοπάτι που είναι η περηφάνεια. Αν λοιπόν βλέπεις καινοδοξία, δηλαδή χαίρεσαι όταν επενείσαι, αυτό είναι ο καινόδοξος, που χαίρεται όταν επενείται και λυπάται όταν του κάνω παρατηρήσεις. Στεναχωριέται τότε. Αυτός ο άνθρωπος, λέει ο Άγιος Πορφύριος, δεν έχει τις προϋποθέσεις για να προχωρήσει πνευματικά, ούτε για να κάνει σωστή νοερά προσευχή. Και υπάρχει ο φόβος της πλάνης. Βλέπετε πόσο ξεκάθαρα και πρακτικά οι Άγιοι μας τα λένε. Βλέπεις, λέει, να χαίρεσαι όταν σου λένε μπράβο και να λυπάσαι όταν σου κάνουν παρατήρηση. Δεν έχεις προϋποθέσεις για να προχωρήσεις πνευματικά. Καταλάβατε. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσει κανείς για να κάνει σωστή προσευχή, να πολεμήσει τα πάθη του. Ο διάβολος λοιπόν δίνει μια γλύκα η οποία μπορεί να σε εξαπατήσει και να νομίζει ότι είναι γλύκα από το Άγιο Πνεύμα και να είναι γλύκα από την καινοδοξία. Οι πατέρες λένε πως όταν η όραση, όταν η όραση είναι εχθρική, η ψυχή αισθάνεται σύγχυση ή φόβο. Αυτό όμως συμβαίνει μόνο στην ταπεινή ψυχή που θεωρεί τον εαυτό της ανάξιο για όραση. Ο καινόδοξος όμως μπορεί να μην αισθανθεί ούτε φόβο ούτε σύγχυση, γιατί επιθυμεί τις οράσεις και θεωρεί τον εαυτό του άξιο και γι' αυτό τον εξαπατά εύκολα ο εχθρός. Έτσι. Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι που θεωρούν τον εαυτό τους φωτισμένο, και άντρες και γυναίκες. Γιατί θεωρούν τον εαυτό τους άξιο να δουν οράματα, να δουν την Παναγία, να δουν τον Χριστό και να λένε ότι εγώ κάθε μέρα βλέπω τον Χριστό, την Παναγία, τον Τάδε Άγιο, τον Τάγιο Άγιο. Και λες, τι γίνεται με αυτόν τον άνθρωπο? Το πιο πιθανό, αν πούμε σίγουρο, είναι ότι έχει πέσει αυτή την πλάνη. Τον εξαπατά ο διάβολος, που του εμφανίζεται μάλλον με διάφορες μορφές. Επειδή όμως υπάρχει το υπόβαθρο, δηλαδή η καινοδοξία. Τα ουράνια γνωρίζονται με το Άγιο Πνεύμα και τα επίγεια με τη φυσική διάνοια. Γι' αυτό βλέπετε η επιστήμη, ας πούμε, που εξετάζει το φυσικό κόσμο, λειτουργεί με τη λογική, με τη διάνοια, με τον εγκέφαλο, με τη σκέψη. Τα ουράνια όμως δεν κατανοούνται με τη λογική, αλλά με την πίστη, η οποία κάνει τον άνθρωπο δεκτικό του Αγίου Πνεύματος, της Θείας Χάριτος. Πλανάται όποιος επιχειρήσει να γνωρίσει το Θεό με το φυσικό νου και την επιστήμη, γιατί ο Θεός γνωρίζεται μόνο με το Άγιο Πνεύμα. Είναι σαν να προσπαθείς να δεις τον Θεό με ένα τηλεσκόπιο, ας πούμε. Είναι με ένα διαστημόπλιο να πας στο διάστημα να ψάξεις να βρεις τον Θεό, όπως ένας Ρώσος κοσμοναύτης έτσι έλεγε. Πήγα, λέει, στο διάστημα, δεν τον βρήκα τον Θεό, αλλά δεν υπάρχει Θεός. Πώς νόμιζες θα τον βρεις τον Θεό? Ανάψεις τα φώτα σου δυνατά να τον βρεις. Αν βλέπεις με το νου σου δαιμόνια, ταπεινό σου και προσπάθησε να μην τα βλέπεις. Γιατί και ο δαίμονας είναι κατεξοχήν καινόδοξος, έτσι. Του αρέσει να ασχολούμαστε μαζί του. Πάρα πολύ του αρέσει. Γι' αυτό και ο Άγιος Πορφύριος έλεγε ότι η καλύτερη αντιμετώπιση των δαιμόνων είναι η περιφρόνηση. Αυτό τα καίει τα δαιμόνια, γιατί είναι καινόδοξος ο δαίμονας. Και υπερήφανος φυσικά. Και του αρέσει να ασχολούμαστε μαζί του, έστω και αρνητικά. Δηλαδή να του λέμε φύγε, δεν σε θέλω. Αυτό είναι η χαρά του. Η καλύτερη αντιμετώπιση είναι να του γυρίσει την πλάτη. Να μην του πεις λέξη. Πολλές φορές τον λέω, μοιάζει με τα σκυλιά, τα οποία όταν οδηγεί ο οδηγός, ας πούμε, καμιά φορά πηγαίνουν και γαβγίζουν τα λάστιχα. Ο οδηγός τι κάνει, ας πούμε? Σταματάει τα μάξια, ανοίγει την πόρτα και λέει, σας παρακαλώ σκύλοι, φύγετε. Θα μπει μέσα ο σκύλος, θα τον δαγκώσει. Συνεχίζει κανονικά, τα περιφρονεί. Έτσι πρέπει να κάνουμε το διάβολο και με τους λογισμούς. Γενικώς με τους λογισμούς.
Γιατί η πίεση είναι δαιμονική, δεν είναι ούτε από εμάς, ούτε από το Θεό. Αν βλέπεις λοιπόν με το νου σου δαιμόνια, ταπεινώσου και προσπάθησε να μην τα βλέπεις, περιφρόνησέ τα και τρέξε όσο μπορείς πιο γρήγορα στον πνευματικό σου γέροντα, στον οποίο παραδόθηκες. Πες του τα όλα και τότε ο Κύριος θα σε ελεήσει και θα σωθείς από την πλάνη. Αν όμως νομίζεις πως εσύ ξέρεις περισσότερα για την πνευματική σου ζωή από το πνευματικό, φοβερή πλάνη, και πάψεις να του λες τι σου συμβαίνει, εξαιτίας αυτής της υπερηφάνειας θα παραχωρηθεί αναπόφευκτα κάποιος πειρασμός για να σε συνετίσει. Έτσι, ο Θεός είναι Πατέρας και παραχωρεί τις δυσκολίες και τους πειρασμούς και από τους δαίμονες, έτσι, για να ταπεινωθεί ο άνθρωπος. Όσο ο άνθρωπος επιμένει να μην ταπεινώνεται, τόσο και οι πειρασμοί αυξάνονται. Να πολεμάς τους εχθρούς με την ταπείνωση. Όχι με αντιρρητικό πόλεμο, να φέρεις αντίρρηση δηλαδή στους λογισμούς, να κάνεις συζήτηση με τους λογισμούς, αλλά με την περιφρόνηση. Να γυρνάς την πλάτη και να κάνεις προσευχή. Και να βάζεις τον εαυτό σου κάτω από όλους. Από όλους όταν λέμε, όχι μόνο από τους ανθρώπους, αλλά και από τους δαίμονες. Και όχι από τους δαίμονες μόνο, αλλά και από όλη την κτήση. Είναι αυτό που είπε πάλι ο Θεός στον Άγιο Σιλωανό, όταν ο Άγιος Σιλωανός είδε ξαφνικά το κελί του γεμάτο δαίμονες. Και ενώ προσπαθούσε να κάνει καθαρή προσευχή, με καθαρό νου, δεν μπορούσε. Και όταν πήγε να προσκυνήσει την εικόνα εκεί που είχε στο κελί του, πάλι δεν μπορούσε, γιατί μπροστά στεκόταν ένας δαίμονας. Και αν θα πήγε να κάνει μετάνοια, θα φαινόταν ότι κάνει μετάνοια στο διάβολο. Και εκεί παραπονέθηκε στον Κύριο και λέει, Κύριε, βλέπεις, θέλω να κάνω καθαρή προσευχή και δεν με αφήνουν οι δαίμονες. Τι να κάνω? Και τι το απάντησε ο Κύριος? Έτσι παθαίνουν όσοι είναι υπερήφανοι. Έτσι ταλαιπωρείται από τους δαίμονες. Κατευθείαν, έτσι το είπε το λόγο, την αιτία που το είχε πάθει αυτό. Αλλά το είχε παραχωρήσει ο ίδιος ο Κύριος, ακριβώς για να κάνει την επόμενη ερώτηση. Ποια την επόμενη ερώτηση? Τι να κάνω για να αντιμετωπίσω αυτήν την κατάσταση, για να ταπεινωθώ? Το κατάλαβε ότι έπρεπε να ταπεινωθεί, αλλά πώς? Και του είπε την περίφημη φράση ο Κύριος, έτσι, κράτα το νου σου στον Άδη και μην απελπίζεσαι. Κράτα το νου σου στον Άδη, τι σημαίνει? Να κατέβεις όχι μόνο κάτω από τους ανθρώπους, έτσι, αλλά και κάτω και από τους δαίμονες που θα πάνε εκεί και κάτω και από όλη την κτήση. Όπως ο Κύριος κατέβηκε της κατωτάτης της γης, κατέβηκε και μες στον Άδη, κάτω από όλους. Και έτσι φτάνει ο άνθρωπος στο κατά Θεού πένθος. Γιατί αυτό σημαίνει κράτα το νου σου στον Άδη, δηλαδή να θεωρείς τον εαυτό σου ανάξιο, ας πούμε, του Παραδείσου, ανάξιο της χάρης του Θεού, ανάξιο οποιασδήποτε δωρεάς του Θεού και άξιο για την αιώνια κόλαση. Αλλά μην απελπίζεσαι. Δηλαδή και εκεί, όπου είναι φωτιά και λάμπρα, έτσι, και ο αιώνιος βασανισμός, και εκεί υπάρχει ο Θεός. Και αν εσύ θέλεις να είσαι με το Θεό, και ο Άδης θα γίνει Παράδεισος, αν εσύ αγαπάς το Θεό. Γιατί δεν είναι θέμα τόπου, είναι θέμα τρόπου, είναι θέμα σχέσης. Λέει ο Βάσης Άκος Ήρος ότι ο Θεός δεν στερεί την αγάπη Του ούτε από τους κολλασμένους. Αλλά γιατί οι κολλασμένοι βασανίζονται, αφού ο Θεός εκχέει την αγάπη Του και σε αυτούς? Απλώστατα διότι δεν τη δέχονται. Μισούν το Θεό, δεν θέλουν το Θεό. Όπως ένας άνθρωπος που έχει μίσος για έναν άλλο άνθρωπο, με το που τον βλέπει, χαίρεται, όχι, ταράζεται, βασανίζεται. Έτσι θα βασανίζονται και οι άνθρωποι εκεί στην κόλαση. Μακάρι κανένας να μην πάει στην κόλαση, όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος. Αλλά να, που κάποιοι άνθρωποι δεν θέλουν να έχουν σχέση με τον Χριστό, μισούν τον Χριστό. Και το βλέπουμε και από αυτή τη ζωή ακόμα. Αν λοιπόν, λέει ο Άγιος Πορφύριος, μου πει ο Θεός να πάω στην κόλαση, θα πάω στην κόλαση. Δεν έχω πρόβλημα, θα κάνω υπακοή στον Χριστό. Απλώς θα θέλω να είμαι με σένα, Χριστέ μου. Και η κόλαση θα γίνει Παράδεισος.
Γι' αυτό ο Άγιος Πορφύριος δεν φοβόταν να πάει και στην κόλαση, άμα του λέει ο Χριστός να πάει εκεί. Γιατί ήξερε ότι ο παράδεισος είναι ο Χριστός. Αν είσαι με τον Χριστό, όπου και να σε βάλει, παράδεισος θα είναι, χαρά θα είναι. Βασιλεία του Θεού. Η ταπείνωση λοιπόν έρχεται όταν ο άνθρωπος θεωρεί τον εαυτό του άξιο για την κόλαση. Είναι αυτό το φοβερό που έλεγε ο Αββάς Ποιμήν. Πιστέψτε με, λέει, όπου βάλετε ο σατανάς, εκεί βάλομαι κι εγώ. Δηλαδή όπου θα βάλουνε το σατανά, εκεί θα βάλουν και εμένα. Και το έλεγε ο αγιότατος αυτός και διακριτικότατος ασκητής, μέγας γέρον, έτσι, ο Αββάς Ποιμήν, ο οποίος έχει πάρα πολλά αποθέματα στο γεροντικό και πολύ σπουδαία, ένα και ένα είναι όλα τα αποθέματα, το αβαπημένος. Και έλεγε, όπου βάζουν το σατανά και θα βάλουν και εμένα. Βλέπετε, είναι το ίδιο βίωμα, η ίδια εμπειρία, έτσι, η ίδια θα λέγαμε συνταγή, που εδώ μας τη λέει ο ίδιος ο Κύριος, μέσα του Αγίου Σιλουανού. Το ίδιο ζούσε και αυτός ο ασκητής, από τον 4ο αιώνα. Είχε το νου του συνέχεια στην κόλαση, έλεγε, εγώ και εκεί είμαι. Όπου θα πάω στον ασκή, θα πάω κι εγώ. Αυτό είναι το κατά Θεόν πένθος. Και μέσα από αυτό το πένθος γεννιέται η παρηγοριά, η παράκληση. Είναι αυτό που μακάρισε ο Κύριος, μακάρι οι πενθούντες ότι αυτοί παρακληθήσονται, λέει, έτσι. Η χαρά δηλαδή, η ειρήνη και η νίκη κατά των δαιμόνων έρχεται δια της καθόδου στον Άδη. Είναι παράδοξο το σχήμα, έτσι, η άνοδος γίνεται δια της καθόδου. Ενώ στα κοσμικά δεδομένα, έτσι, η άνοδος είναι να πατάς επιπτωμάτων, να πατάς πάνω στους άλλους, να σκαρφαλώνεις για να ανεβαίνεις. Στην Εκκλησία, στον Χριστό μας, η άνοδος γίνεται δια της καθόδου. Να μπαίνεις κάτω από όλους, να υπηρετείς όλους, να ταπεινώσεις κάτω από όλους και από τους δαίμονες και από την κτήση ολόκληρη και από όλη τη δημιουργία και τότε ανεβαίνεις. Και τότε νικάς τους εχθρούς σου. Και τότε αποφεύγεις και την πλάνη. Και τότε καθαρίζεται και ο νους, έτσι, από τις φαντασίες και τις προλήψεις και τα είδωλα που λέγαμε προηγουμένως. Αν βλέπεις λοιπόν δαιμόνια με το νου σου, ταπεινώσου και τρέξε να εξομολογηθείς. Να πολεμάς τους εχθρούς σου με την ταπείνωση. Όταν δεις πως κάποιος άλλος νους παλεύει με το νου σου, να ταπεινώσεις τον εαυτό σου και θα πάψει ο πόλεμος. Έχουμε τον πόλεμο των λογισμών, έτσι, σαν να υπάρχει ένας άλλος νους και είναι, οι δαίμονες τι είναι, νόες είναι. Σκοτισμένοι βέβαια. Και αυτό το σκοτάδι το χύνουν και σε εμάς, αν δεν προσέξουμε. Λοιπόν, όταν δεις ότι σε παλεύουν νόες, κάποιος άλλος νους παλεύει με το νου σου, ταπεινώσου. Βάλει τον εαυτό σου κάτω από όλους. Πες ότι είμαι, Κύριε, χειρότερος από όλους. Άξιος για την αιώνια κόλαση. Λύτρωσέ με εσύ. Και αμέσως έρχεται η λύτρωση. Γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο να ταπεινωθεί ο άνθρωπος, αν ταπεινώσει το λογισμό του. Αλλά είναι και πολύ εύκολο να υψωθεί μετά, έτσι. Αν δεν προσέξει και δεχθεί υπερήφανους λογισμούς, τα χαλάει όλα. Έλεγε ο Άγιος Πορφύριος πάλι, αν λέει, κάνεις προσευχή και προσπαθείς, ας πούμε, και την ωραία προσευχή του Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει, και σου έρθει ένας λογισμός ότι εγώ τα κατάφερα, εγώ έχω προχωρήσει στην ωραία προσευχή, τα χάλασε όλα, λέει, αν το δεχτείς αυτό το λογισμό. Γιατί είναι ο λογισμός υπερήφανος. Οπότε μετά χάνεις τη χάρη. Αν σου συμβεί να δεις δαιμόνια, μη φοβηθείς. Αλλά ταπείνωσε τον εαυτό σου και τα δαιμόνια θα εξαφανιστούν. Αν όμως σε πιάσει ο φόβος, δεν θα αποφύγεις κάποια βλάβη. Γιατί προσέξτε, ο διάβολος δεν έχει καμία δύναμη. Αν λοιπόν ο άνθρωπος φοβάται τον διάβολο, σημαίνει ότι δεν έχει σωστή γνώση ούτε του Θεού ούτε του διαβόλου. Τι είναι ο διάβολος, τίποτε. Ειδικά μετά τη Σταύρωση και την Ανάσταση του Χριστού μας έχει καταργηθεί. Με ποια έννοια έχει καταργηθεί, δηλαδή είναι από το κατά και έργο. Δεν μπορεί να εργαστεί ο διάβολος, ειδικά μετά την Ανάσταση, να κάνει το έργο που έκανε πριν το σωτήριο έργο του Χριστού μας, που επηρεάζει πάρα πολύ τη ζωή των ανθρώπων και τους είχε σχεδόν υποχείριά του όλους τους ανθρώπους. Μετά το πολυτρωτικό έργο του Χριστού μας, μετά την Ανάσταση,
και την ανάληψη έχει καταργηθεί, δεν μπορεί να κάνει κάτι. Τι μπορεί να κάνει όμως? Μπορεί να τρομοκρατεί. Σαν ένα διάβολο, σαν ένα σκύλο που του έχει βγάλει τα δόντια και απλώς του έχει μείνει το γάβο. Γάβο, γάβο, γάβο. Αλλά τίποτα άλλο. Λοιπόν, αυτό οφείλουμε να το ξέρουμε ως χριστιανοί και να μην φοβόμαστε. Να τρέχουμε πανικόβλητοι. Μου κάνανε μάγια και μπήκε, σου κάνανε μάγια. Τι έγινε? Και πάμε από τον ένα γέροντα στον άλλο και είμαστε σε ένα άγχος και σε μια ταραχή. Αυτό θέλει ο διάβολος. Σε έχει πάρει στο κατόπι και σε κυνηγάει. Αν δεν σταματήσεις να φοβάσαι και να δηλιάζει, θα σταματήσει ποτέ αυτό το μαρτύριό σου. Είναι άνθρωποι που χρόνια παλεύουν με τα δαιμόνια και με τις μαγείες. Και παίρνουν και τηλέφωνα και δώσ' του τηλέφωνα και δώσ' του γεροντάδες και τίποτα δεν γίνεται. Και διάβασέ με και ξαναδιάβασέ με και πρέπει 40 μέρες να με διαβάζεις. Ναι, γιατί ο διάβολος αυτό θέλει, να σε κάνει να δηλιάσεις, να φοβηθείς. Βλέπετε τώρα πώς δούλεψε με την ψευτοπανδημία. Με αυτό δούλεψε. Με το φόβο και με τη δειλία. Έσπειρε στους ανθρώπους το φόβο και τη δειλία και τους έβαλε πώς βάζει ο κτηνοτρόφος τα γαλιά, ας πούμε, και τους έβαλε μπρος ένα-δυο και τους έβαλε στη σειρά να κάνουν το διαβόλιο. Με το φόβο. Με την τρομοκρατία δουλεύει. Είναι ο πιο μεγάλος τρομοκράτης. Αν όμως έχει σωστή πίστη και γνώση του Θεού και της νίκης του Χριστού κατά του διαβόλου, δεν έχεις να φοβηθείς τίποτε. Γι' αυτό λέει εδώ ο Άγιος, να μην φοβηθείς, αλλά τι να κάνεις, να ταπεινωθείς. Και εκεί που θα φεύγεις εσύ και θα σκυνηγάνε δαίμονες, θα φεύγουν δαίμονες και θα τους κυνηγάς εσύ. Αν όμως δηλιάζεις και φοβάσαι, αυτό γίνεται. Σε κυνηγάνε δαίμονες συνέχεια και δεν σε σταυρωθούν ποτέ. Να είσαι ανδρείος, να θυμάσαι πως ο Κύριος σε βλέπει, αν στηρίζεις την ελπίδα σου σε Αυτόν. Αν φοβάσαι, σημαίνει ότι έχεις χάσει την ελπίδα σου στον Κύριο, την πίστη σου στον Κύριο, την πίστη σου στη Θεία Πρόνοια. Εδώ δεν λέει ο Χριστός μας, έχω μετρήσει, λέει, και τις τρίχες της κεφαλής σας. Έχει κανένας από εμάς ασχοληθεί με τις τρίχες του να δει πόσες έχει και πόσες έχασε, ας πούμε, στην ημέρα και αν βγήκε καμιά καινούρια? Δεν ασχολείται, σου λέει, τώρα με τρίχες ασχολούμαστε. Και όμως σου λέει ο Χριστός, εγώ έχω ασχοληθεί και με αυτό. Θέλει να πει δηλαδή ότι και η ελάχιστη λεπτομέρεια τη ζωή σου και το αν θα έχεις σήμερα, ας πούμε, ψωμί να φας ή δεν θα έχεις, είναι στην πρόνοιά μου. Εγώ ασχολούμαι. Γιατί είμαι πατέρας παραπάνω από κάθε πατέρα. Που ξέρουμε ένας πατέρας σωστός πόσο νοιάζεται για τα παιδιά του. Πολύ περισσότερο, άπειρα περισσότερο νοιάζεται ο Θεός πατέρας. Γιατί λοιπόν φοβάσαι, γιατί δηλιάζεις, γιατί αγωνιάς? Έχασα, λέει, τη δουλειά μου. Συγχαρέ, παιδί μου. Και η δουλειά σου θα σε ζήσει δηλαδή. Ο πατέρας σου δεν υπάρχει. Πού είναι η πίστη σου στη Θεία Πρόνοια? Καταλάβατε. Στην πράξη δηλαδή αποδεικνιόμαστε άπιστοι. Γι' αυτό και είμαστε πολύ εύκολοι στις δαιμονικές επιβολές. Σου παίρνει μια τρομοκρατία και εσύ αμέσως πέφτεις να υπακούσεις. Να θυμάσαι πως ο Κύριος σε βλέπει, αν στηρίζεις την ελπίδα σου σε Αυτόν. Πάντα μας βλέπει, αλλά δεν μπορεί να μας βοηθήσει όταν δεν ελπίζουμε σε Αυτόν. Γιατί δεν δεχόμαστε τη βοήθεια, ενώ υπάρχει. Για να λυτρωθεί όμως η ψυχή από τα δαιμόνια, πρέπει να ταπεινώνεται και να λέει, είμαι χειρότερος από όλους. Είμαι πιο άθλιος από κάθε κτίνος και από κάθε θηρίο. Πώς έλεγε κάποτε, νομίζω, ο Άγιος Παΐσιος έλεγε, λέει, σαν με το κτίνος. Έλεγε, για τον εαυτό του. Και μια άλλη φορά πάλι είχε γράψει στην πόρτα του, λέει, ο ζωολογικός κήπος έκλεισε, λέει του. Ναι, το έλεγε αστεία βέβαια, γιατί πήγαιναν πολύ και τον βλέπανε σαν αναξιοθέατος με το Αγίου Όρους. Αλλά είχε και την έννοια αυτή, ότι εγώ είμαι χειρότερος και από τα ζώα. Όπως οι άνθρωποι λοιπόν μπαίνουν στο σπίτι και βγαίνουν, έτσι και οι λογισμοί. Έρχονται από τα δαιμόνια και μπορούν να φύγουν πάλι αν δεν τους δεχόμαστε. Εντάξει, ήρθε λοιπόν και τι έγινε? Σου ήρθε ένας λογισμός και πρέπει να σε πιάσει πανικός? Μη δίνει σημασία και θα φύγει όπως ήρθε. Αν ο λογισμός σου λέει κλέψε και εσύ υπακούσεις,
δίνεις με αυτόν τον τρόπο στο δαιμόνιο εξουσία επάνω σου. Αν ο λογισμός σου λέει φάει πολύ ώσπου να χορτάσεις και εσύ φας πολύ, τότε πάλι σε εξουσιάζει το δαιμόνιο. Και έτσι, αν ο λογισμός κάθε πάθους σε νικά, θα καταντήσεις κατοικία δαιμόνων. Αν όμως αρχίσει με την πρέπουσα μετάνοια, τότε θα αρχίσουν να τρέμουν οι δαίμονες και θα αναγκαστούν να φύγουν. Έτσι. Σου λέει ο λογισμός οτιδήποτε, δεν δίνει σημασία, περιφρόνηση. Όταν πενθούμε για τις αμαρτίες μας και ταπεινώνουμε την ψυχή, τότε δεν έχουμε οράσεις και ούτε τις επιθυμεί η ψυχή. Όταν όμως εγκαταλείψουμε τα δάκρυα και την ταπείνωση, μπορεί να μας δελεάσουν και να θέλουμε να δούμε οράσεις, έτσι, οράματα, αποκαλύψεις. Και βέβαια αυτό είναι πολύ επίφοβο, γιατί αφού το θέλεις, θα έρθει ο εχθρός και θα σου δείξει τα δικά του και θα είσαι πολύ έτοιμος να τα δεχτείς και να πλανηθείς. Στον αγώνα μας πρέπει να είμαστε ανδροί. Ο Κύριος είπε στον προφήτη Ιερεμία, «Ανάστηθη και είπε προς αυτούς πάντα όσα εντέλω μέση. Μη φοβηθείς από προσώπου αυτών, μη δε πτωηθείς εναντίον αυτών. Ότι μετά σου εγώ ημί, το εξερίστεσαι», λέγει Κύριος. «Σήκω και πες τους όλα αυτά που σου έχω δώσει εντολή να πεις. Μη φοβηθείς από αυτούς. Μη σε πιάνει δειλία από τους ανθρώπους και από τους δαίμονες. Μη δε πτωηθείς εναντίον αυτούν». Το ίδιο πάλι. Μη φοβάσαι. «Ότι εγώ είμαι μαζί σου για να σε γλιτώσω από κάθε δυσκολία». Ο Κύριος αγαπά την ανδρεία και συνετή ψυχή. Αν δεν έχουμε το ένα, ούτε το ένα ούτε το άλλο, τότε πρέπει να ζητούμε από το Θεό, να τα ζητούμε από το Θεό, ανδρεία και σύνεση, και να επακούμε στους πνευματικούς, γιατί σε αυτούς ζει η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ο άνθρωπος μάλιστα που ο νους του έπαθε βλάβη από δαιμονική ενέργεια, ιδίως αυτός πρέπει να επακούσει το πνευματικό και να μην εμπιστεύεται καθόλου τον εαυτό του. Οι ψυχικές συμφορές μας έρχονται από την υπερηφάνεια. Προσέξτε το αυτό. Σήμερα που η εποχή μας έχει πολλά, ας πούμε, θύματα ψυχικών ασθενειών, έτσι, πολλές ψυχοπάθειες. Από πίσω κρύβεται δαιμονική ενέργεια. Το έλεγε σαφώς ο Άγιος Πορφύριος. Έτσι, πίσω από όλα τα λεγόμενα ψυχολογικά κρύβονται δαιμόνια, έλεγε. Και βέβαια τα δαιμόνια που πηγαίνουν, όπως είπαμε, σε αυτούς που συγγενεύουν μαζί τους, δηλαδή στους υπερήφανους. Άρα πίσω από όλα αυτά κρύβεται η υπερηφάνεια. Έρχονται άνθρωποι έτσι και μου περιγράφουν παιδιά τους έτσι, που πάσχουν από τέτοιες καταστάσεις, καταθλίψεις κλπ. Και τους λέω, έχει υπερηφάνεια, από αυτά που μου λένε δηλαδή. Και αμέσως το επιβεβαιώνουν. Ναι, μου λέει, έχει πολύ υπερηφάνεια. Εκεί είναι η βάση. Επομένως, δεν είναι τα προβλήματα ψυχολογικά, είναι πνευματικά. Πρέπει να φύγει η υπερηφάνεια. Αν ταπεινωθεί ο άνθρωπος, θεραπεύεται. Γιατί έρχεται η χάρη στο Θεό, η οποία τα ασθενή θεραπεύουσα και τα λείποντα αναπληρούσα. Δεν λέει η ευχή που διαβάζει ο αρχιερέας όταν γίνεται χειροτονία, αυτό λέει. Η χάρη του Θεού θεραπεύει τα πάντα. Οι σωματικές συμφορές, οι ψυχικές, μας έρχονται από την υπερηφάνεια. Οι ψυχικές συμφορές, οι ψυχικές ασθένειες. Οι σωματικές παραχωρούνται πολλές φορές από το Θεό, από αγάπη για μας, όπως έγινε με τον πολύαθλο Ιώβ. Είναι πολύ δύσκολο να διαγνώσει μέσα σου την υπερηφάνεια. Να όμως μερικά συμπτώματα. Αν σε προσβάλλουν εχθροί δαίμονες ή σε βασανίζουν κακοί λογισμοί, αυτό σημαίνει πως δεν έχεις ταπείνωση. Γι' αυτό, έστω και αν δεν αντιλήφθηκες την υπερηφάνειά σου, ταπεινώσου. Έχεις κακούς λογισμούς, βασανίζεσαι. Ταπεινώσου. Κάνε το και σαν πείραμα. Και θα δεις ότι θα ελαφρώσεις, αν δεν φύγουν τελείως, θα ελαφρώσουν πάρα πολλοί λογισμοί. Αν είσαι οξύθυμος ή όπως λένε νευρικός, αυτό είναι αληθινή συμφορά,
Μερικοί το θεωρούν ότι δεν είναι και τίποτα. Εντάξει, είμαι νευρικός, λέει. Αυτός ο παπάς λέει νευρικός. Τι να κάνουμε, νευρικός. Είναι συμφορά να είσαι νευρικός. Δεν είναι κάτι, ας πούμε, πουσιώδες, έτσι, κάτι πολύ ελαφρό και συνηθισμένο. Κι αν κάποιος πάσχει από παροξισμούς και φοβίες, οι αρρώστιες αυτές γιατρεύονται με τη μετάνοια, με το ταπεινό φρόνημα και με την αγάπη για τον αδελφό σου, ακόμα και για τους εχθρούς. Έτσι βλέπετε πώς όλα συνδέονται. Ας δούμε τώρα έτσι και τη συνέχεια μας από τον Άγιο Νικόδημο για το θέμα της φαντασίας. Είχαμε πει ότι το κύριο έργο του ανθρώπου είναι ακριβώς το να κατεβάζει τον νου του στην καρδιά και εκεί να επικαλείται τον Θεό ή όπως λέει ο Άγιος να βλέπει τον εαυτό του. Ο νους να έρχεται στον εαυτό του, να παρατηρεί τον εαυτό του, να θεωρεί τον εαυτό του και όπως λέει ο Μέγας Βασίλειος δια του εαυτού του μετά ανεβαίνει στην έννοια του Θεού. Και ξεχνάει τα πάντα, τα γήινα, τα υλικά. Αυτό το σημάζημα από το σκόρπισμα που γίνεται μέσω των αισθήσεων, της ενέργειας του νου, έτσι, αυτή η συγκέντρωση στην καρδιά και το στένεμα, έτσι, η στενοχώρια και η στενόχωρη κατάσταση του νου μέσα στην καρδιά και η αδιάλειπτη επίκληση του Θείου Ονόματος εκεί μέσα, η θεωρία του εαυτού του καθαρίζει το νου. Τον λαμπικάρει, τον φωτίζει, τον κάνει φωτεινό, τον κάνει λαμπρό και κατάλληλο να ενωθεί με το Θεό. Γιατί, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες, ένα πράγμα λέει είναι αδύνατο για το Θεό. Το να ενωθεί με ένα νου ακάθαρτο. Δεν μπορεί. Γιατί ο Θεός είναι πάνω από κάθε καθαρότητα, έτσι. Και χρειάζεται και ο άνθρωπος να είναι καθαρός για να μπορέσει, να έχει καθαρό νου δηλαδή. Γιατί η δύναμη με την οποία ενωνόμαστε με το Θεό είναι ο νους. Είναι η σπουδαιότερη δύναμη που έχει ο άνθρωπος. Η σπουδαιότερη δύναμη της ψυχής μας. Είναι, όπως λένε οι Άγιοι, ο οφθαλμός της ψυχής. Αυτός ο οφθαλμός πρέπει να είναι καθαρός. Και είναι η μόνη δύναμη, η κατάλληλη για να ενωθούμε με το Θεό. Έχει ένα πολύ ωραίο λόγο ο Άγιος Γρηγόρης ο Παλαμάς, στα Ισιώδη Θεοτόκο, όπου εκεί λέγει για την Υπεραγία Θεοτόκο ότι ευρισκόμενη στα Άγια των Αγίων έκανε έρευνα στις δυνάμεις της ψυχής της, οι οποίες είναι πέντε, με πρώτη το νου, μετά είναι η διάνοια, αυτό που λέμε η σκέψη, είναι η δόξα, αυτό που λέμε αλλιώς η γνώμη, η φαντασία και η αίσθηση. Και βρήκε ότι μόνο μέσω του νου και της νοεράς προσευχής μπορεί να ενωθεί με τον Θεό. Γι' αυτό θα λέγαμε η πρώτη διδάξασα, η κατεξοχήν διδάξασα την ωραία προσευχή είναι η Παναγία μας, λέει ο Άγιος Νικόδημος, ο Άγιος Γρηγόρης ο Παλαμάς. Στα Άγια των Αγίων αυτό έκανε η Παναγία. Έκανε νοερά προσευχή. Ένωνε το νου της συνεχώς με τον Θεό. Αν όμως λέει θέλεις να ξεκουραστείς και τα έχουμε πει αυτά την άλλη φορά μπορείς να μετέρχεσαι και δύο τρόπους να φαντάζεσαι λέει να τα πνευματικά δηλαδή τους αγγέλους τον παράδεισο τη βασιλεία του Θεού την κόλαση επίσης ή δεύτερος τρόπος, για να αναπαύεσαι και να παρηγορείς το νου σου, να φαντάζεσαι τα μυστήρια της ζωής και του πάθους του Κυρίου. Τη γέννησή του στο σπήλαιο, την υπαπαντή του στο ναό, τη βάπτισή του στον Ιορδάνη, τη 40ήμερη νηστεία του στην έρημο, τη μεταμόρφωσή του στο Θαβόρ κλπ. Κλπ. Μπορείς να φαντάζεσαι επίσης την ώρα του θανάτου σου, την τρομερή ημέρα της κρίσεως και όλες αυτές τις καταστάσεις για τις οποίες μας μιλάει και ο Κύριος, της κολάσεως. Αλλά όλα αυτά ως διάλειμμα, όχι ως κύριο έργο, για να ξεκουραστεί ο νου σου
από αυτή την παραμονή μέσα στην καρδιά και την αδιάλειπτη προσευχή. Γνώριζε ότι δεν σου λέγω να ασχολείσαι πάντα με αυτά, αλλά να τα μεταχειρίζεσαι μόνο κάποτε και μερικές φορές, έως ότου να ξεκουραστεί ο νου σου και πάλι να επιστρέψεις στην καρδιά και εκεί να εργάζεσαι το αφάνταστο και ασχημάτιστο. Διότι το αφάνταστο και ασχημάτιστο διαμέσου της καρδιακής μνήμης του Θεού. Γιατί όπως όλα τα φεραίικα ζώα, φεραίικα, φέρω τον οίκο μου, το ζώο που έχει μαζί του και το σπίτι του, όπως είναι τα σαλιγκάρια, ας πούμε, έτσι έχουν μαζί τους και το σπίτι τους και οι χελώνες και τα όστρακα, δεν αναπαύονται πουθενά αλλού παρά μόνο μέσα στα όστρακα που είναι ντυμένα και μέσα στις τρύπες τους. Έτσι και ο νους, με φυσικό τρόπο, σε τίποτε άλλο δεν αναπαύεται τόσο όσο στο να βρίσκεται μέσα στο σώμα που φοράει, δηλαδή μέσα στο θάλαμο της καρδιάς. Έτσι, η κατοικία του νου είναι καρδιά. Γι' αυτό αν θέλει κανείς να ξεκουράσει το νου του, έτσι, δεν πρέπει να το σκορπίσει, λέμε να διασκεδάσω. Και νομίζω ότι έτσι ξεκουράζει το νους μας. Το αντίθετο. Κουράζεται πιο πολύ, γιατί δέχεται πολλά ερεθίσματα και φορτώνεται. Για να ξεκουράσει το νου σου πρέπει να το κατεβάσει την καρδιά. Γιατί εκεί είναι το σπίτι του. Να κάνεις καρδιακή προσευχή. Έτσι και ο νους λοιπόν, με φυσικό τρόπο, σε τίποτε άλλο δεν αναπαύεται όσο στο να βρίσκεται μέσα στο σώμα που φοράει. Δηλαδή μέσα στο θάλαμο της καρδιάς και στον εσωτερικό άνθρωπο. Και από εκεί, ως αν από κάποια πολεμίστρα, να πολεμά τους λογισμούς και τους εχθρούς και τα πάθη που εκεί μέσα είναι κρυμμένα. Γιατί μέσα στην καρδιά είναι κρυμμένοι και οι εχθροί, έτσι. Και οι δαίμονες και τα πάθη. Αν και οι περισσότεροι άνθρωποι αυτό δεν το γνωρίζουν. Ότι η καρδιά δηλαδή είναι η πηγή του μολυσμού του ανθρώπου. Μας το έχει πει ο ίδιος ο Κύριος. Από την καρδία βγαίνουν σκέψεις πονηρές, φόνοι, μοιχείες, κλοπές, ψευδομαρτυρίες, βλασφημίες. Αυτά είναι που μολύνουν τον άνθρωπο. Έτσι, το λέει ο ίδιος ο Κύριος. Και έχεις, ας πούμε, και κάποιο τραγούδι νομίζω το λέει, να ακούς, λέει, την καρδιά σου. Μα άμα ακούσεις την καρδιά σου, κάηκες. Να ακούς δηλαδή όλα αυτά που βγάζει η βρώμικη καρδιά, μιλάμε για τη βρώμικη καρδιά, έτσι. Αυτά βγάζει η καρδιά. Μοιχείες, πορνείες, βλασφημίες, ψευδομαρτυρίες, κλοπές. Κάηκες άμα ακούσεις την καρδιά σου αυτή. Βλέπετε πόσο λάθος πράγματα κυκλοφορούν. Και σου λέει άλλος, έχω αισθήματα, λέει. Και επειδή έχεις αισθήματα, έχω αισθήματα για τον κατάδε άνθρωπο. Νομίζω ότι είναι καλά τα αισθήματα που έχεις. Αφού η καρδιά σου είναι βρώμικη. Έχεις καθαρίσει την καρδιά σου για να εμπιστευτείς τα αισθήματά σου. Καταλάβατε πόσο λάθος κάνουμε. Και βασίζουμε τη ζωή μας σε αυτά τα αισθήματα. Δηλαδή σε αυτά τα προϊόντα της βρώμικης καρδιάς. Γι' αυτό δεν πάει τίποτα καλά στη ζωή μας. Γιατί δεν έχουμε καθαρίσει την καρδιά μας, που είναι η πηγή του μολυσμού. Να το δούμε και στο πρωτότυπο, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε το πρωτότυπο. Εκ γάρ της καρδίας εξέρχονται διαλογισμοί πονηροί. Βλέπετε, πονηροί λογισμοί. Εμείς νομίζουμε ότι έρχονται απ' έξω. Δεν έρχονται απ' έξω, από μέσα από την καρδιά μας βγαίνουν. Φόνοι. Μπορεί να σκοτώσεις. Και λες, πώς το έκανα εγώ αυτό. Μα το είχες μέσα στην καρδιά σου. Είχες φωνικό μίσος, φωνικές διαθέσεις. Μοιχεία. Και λες, εγώ πώς το έκανα αυτό να πατήσω τη γυναίκα μου, αφού το έχεις μέσα σου. Πορνείες, κλοπές, ψευδομαρτυρίες, βλασφημίες. Έρχονται άνθρωποι και του λένε, μου βγήκε, λέει, βλασφημία. Ποτέ δεν μου είχε γίνει. Πώς έγινε αυτό. Το είχες μέσα σου. Και με μία αφορμή βγήκε.
αυτά εσύ τα κινούντα των άνθρωπων. Ε, κοινό με όμικρο γιώτα το κι, είναι μολύνω. Τα κινούντα των άνθρωπων, αυτά που μολύνουν τον άνθρωπο. Άρα ο μολυσμός δεν είναι απ' έξω. Που λέμε φταίει η κοινωνία, φταίει το σχολείο, φταίνουν οι παπάδες που δεν μας μιλάνε, δεν μας κάνουν κατήχηση. Όχι, είναι η καρδιά σου που σε μολύνει. Η βρώμικη καρδιά σου. Και το ότι οι δαίμονες επίσης είναι εκεί μέσα, για να καταλάβουμε πόσο σημαντικό πράγμα είναι να καθαρίσει ο νους που κατοικεί μέσα στην καρδιά. Εκεί μέσα κατοικούν και οι δαίμονες. Εκτός από τα πάθη, έτσι, τις κακίες που έχουμε εμείς δηλαδή, που είτε τις κληρονομούμε, προσέξτε και αυτό, πώς βρέθηκαν εκεί μέσα αυτές τις κακίες. Πώς μολύθηκε η καρδιά μας. Είτε τα παίρνουμε από τους γονείς μας και από τους προγόνους μας, όλα αυτά τα μολύσματα, είτε τα δημιουργούμε μόνοι μας. Με τις δικές μας κακές επιλογές, τις αμαρτωλές επιλογές. Και δημιουργούμε μέσα στην καρδιά μας πάθη. Μην τα φορτώνουμε όλα στους γονείς μας ή στους προγόνους μας. Αλλά το ότι και οι δαίμονες είναι εκεί μέσα, αυτό μας το λένε οι Άγιοι Πατέρες. Και μάλιστα, βέβαια, όχι κατ' ουσία. Κατ' ουσία είναι όταν είναι δαιμονισμένος ο άνθρωπος. Υποστατικά, όπως λέμε. Εκεί είναι κατ' ουσία οι δαίμονες. Ένας δαιμονισμένος δηλαδή, που χρησιμοποιεί ο διάβολος τη φωνή του και μιλάει ο διάβολος μέσα από τη φωνή του, μέσω της φωνής του ανθρώπου ή του κινεί τα χέρια, τα πόδια, έτσι. Εκεί μέσα κατοικεί κατ' ουσία ο διάβολος. Αυτός είναι ο δαιμονισμένος άνθρωπος. Έχει πλέον εχμαλωτιστεί και έχει κυριευθεί. Και βέβαια υπάρχει εκεί η θεραπεία με τους εξορκισμούς. Αλλά οι πιο πολλοί άνθρωποι έχουν κατ' ενέργεια τον διάβολο εκεί, στην καρδιά. Και αυτό το μαρτυρεί και ο Άγιος Διάδοχος, πολύ σπουδαίος, έχει ωραιότητα κείμενα και στη Φιλοκαλία, επίσκοπος Φωτικής, ο οποίος τι λέει, προσέξτε, είναι αποκαλυπτικά αυτά που λέει ο Άγιος Διάδοχος. Πριν λέει από το Άγιο Βάφτισμα, εννοείται το Ορθόδοξο Βάφτισμα, δεν υπάρχει άλλο βάφτισμα, η Θεία Χάρις παρακινεί τον άνθρωπο στα καλά από μέσα. Ο δε σατανάς παραφυλάει στα βάθη της ψυχής και της καρδιάς. Αφού βαπτιστεί ο άνθρωπος, ο δαίμονας πηγαίνει έξω από την καρδιά, ενώ η Χάρις μέσα. Δηλαδή, στο κέντρο της ύπαρξης, στο να βάφτισε τον άνθρωπο είναι οι δαίμονες. Γιατί που λέμε ότι αυτός είναι αβάφτιστος, λέει και βρωμάει. Γιατί βρωμάει, γιατί οι δαίμονες είναι στο κέντρο της ύπαρξής του, στο κέντρο της καρδιάς του, στο βάθος του είναι του δηλαδή, στο εσωτερικό είναι του. Και η Χάρις είναι απ' έξω και παρακινεί τον άνθρωπο, πως λέει ο Χριστός μας, έστικα επί την θύρα, λέει και κρούω, χτυπάω, τι χτυπάει, την πόρτα της καρδιάς. Απ' έξω λοιπόν η Χάρις, ο Θεός ενεργεί σε όλους τους ανθρώπους. Και στους Βουδιστές και στους Μουαμεθανούς και στους Αθέους. Και του λέει, μετανοήστε. Αυτό λέει η Χάρις. Κρού. Όταν όμως ο άνθρωπος δεχτεί αυτή την πρόσκληση και πρόκληση και ανοίξει την πόρτα της καρδιάς του, τότε φεύγει ο δαίμονας από το κέντρο και πάει στην περιφέρεια της καρδιάς. Και στο κέντρο μπαίνει η Χάρις, μπαίνει ο Θεός. Καταλαβαίνουμε τώρα πόσο σημαντικό είναι αυτό, ε. Γίνεται μια οντολογική αλλαγή δηλαδή. Μια αλλαγή στο είναι του ανθρώπου, στην ουσία του ανθρώπου. Και πλέον ο διάβολος πολεμάει απ' έξω. Πάλι πολεμάει, αλλά είναι πέριξ. Μετά το βάφτισμα λοιπόν, οι δαίμονες ενεργούν στην επιφάνεια της καρδιάς για τη δοκιμασία του αυτεξουσίου. Τι σημαίνει τώρα αυτό, ότι ο Θεός παραχωρεί να δοκιμάζεται η ελευθερή βούλησή μας. Για να αποδεικνύουμε κάθε φορά με ποιον είμαστε, σε ποιον θέλουμε να ανήκουμε. Με την ελεύθερη βούλησή μας, με το αυτεξούσιό μας δηλαδή, ανταποκρινόμαστε ή δεν ανταποκρινόμαστε στους δαιμονικούς πειρασμούς. Δεχόμαστε ή δεν δεχόμαστε.
τις προκλήσεις πλέον τώρα των δαιμόνων, οι οποίοι χτυπάνε απ' έξω και σου λένε ας την Εκκλησία, ας το Θεό, ας τις εντολές. Κάνε αυτό που κάνει πολύ ο κόσμος. Ζήσε τη ζωή σου. Φτιάξε τη ζωή σου. Και εννοεί έτσι. Ζήσε αμαρτωλά και κοσμικά, αυτό εννοεί. Φτιάξε τη ζωή σου. Λοιπόν, αν ο άνθρωπος ανταποκριθεί, έτσι αποδεικνύει ότι δεν έχει αυτό που θέλει ο Θεός. Αν δεν ανταποκριθεί σε αυτές τις προκλήσεις των δαιμόνων, φανερώνεται ότι είναι πιστός. Σε τι είναι πιστός? Στον νυμφίο του, που είναι ο Χριστός. Έτσι. Γιατί από τη στιγμή που βαφτιζόμαστε έχουμε κάνει ένα πνευματικό γάμο. Γι' αυτό δεν υπάρχει άγαμος. Και δεν πρέπει να νιώθουν μειονεκτικά οι άγαμοι και οι άγαμες. Έτσι. Μέσα στην Εκκλησία είμαστε όλοι άγαμοι. Έχουμε νυμφίο το Χριστό. Και νύμφη είναι η ψυχή μας. Η ψυχή του κάθε πιστού είναι νύμφη του Χριστού. Και γι' αυτό όταν ένας πιστός δεν υπακούει στο νυμφίο του Χριστό, κάνει νυμφία. Με την πνευματική έννοια, τη γενικότερη έννοια. Πνευματική μοιχεία. Κάθε αμαρτία που κάνουμε είναι απιστία στο νυμφίο μας, στο Χριστό. Οι δαίμονες ερεθίζουν το νου με την υγρότητα των σαρκικών ειδονών. Από την περιφέρεια της καρδιάς τώρα. Γιατί έχουν βγει απ' έξω, είπαμε στο κέντρο είναι ο Χριστός της καρδιάς. Στην περιφέρεια όμως είναι οι δαίμονες και προσπαθούν με την σαρκικότητα, έτσι, με τις σαρκικές ειδονές, με τις φαντασίες των ειδονών, των σαρκικών, την υγρότητα, την υγρασία της φιλιδονίας, να μας δελεάσουν. Και αυτό βέβαια, οι δαίμονες δεν θέλουν να το γνωρίζει ο άνθρωπος. Γι' αυτό και εμποδίζουν τον απιστό να μελετά. Ξέρετε τι ζημιά κάνει στο διάβολο ο άνθρωπος που μελετά τα πνευματικά βιβλία. Τεράστια ζημιά. Γι' αυτό και οι δαίμονες πολεμάνε πάρα πολύ τους πατέρες που συγγράφουν πνευματικά βιβλία ή εκδίδουν πνευματικά βιβλία, αγιοπατερικά βιβλία, έτσι, όχι στοχασμούς φιλοσοφικούς. Βιβλία πνευματικά που βοηθάνε τους ανθρώπους. Γιατί ξέρουν ότι αυτά τα βιβλία κάνουν μεγάλη ζημιά στους δαίμονες. Γιατί ο άνθρωπος που γνωρίζει ότι έχει τον εχθρό μέσα του, μέσα στην καρδιά του, θα αρχίσει να τον πολεμάει. Και δεν θέλουν οι δαίμονες να τους πολεμάμε. Ο χειρότερος εχθρός είναι αυτός που δεν τον γνωρίζεις. Τον έχεις μέσα στο σπίτι σου και δεν τον ξέρεις. Δεν αγαπούν λοιπόν οι δαίμονες να γνωρίζουν οι άνθρωποι ότι αυτοί βρίσκονται μέσα τους για να μην τους διώχνουν από εκεί και για να μην τους πολεμούν με το όνομα του Ιησού Χριστού, το οποίο λέγεται μέσα στην καρδιά, όπως προείπαμε, όταν ο άνθρωπος αγωνίζεται πνευματικά. Και είναι πράγματι σαν να είσαι σε ένα κάστρο μέσα στην καρδιά και πολεμάς τους δαίμονες που είναι απ' έξω. Ότι οι δαίμονες βρίσκονται μέσα μας, συμφωνεί σε αυτό και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, λέγοντας ότι εκείνο που είπε ο Κύριος πως το ακάθαρτο πνεύμα, αφού εξέλθει από τον άνθρωπο, πάλι παίρνει 7 άλλα πνεύματα και εισέρχονται και κατοικούν σε αυτόν τον άνθρωπο, αυτό λέω, μαρτυρεί ο Άγιος, ότι γίνεται μετά το βάφτισμα. Παραχωρούντας του Θεού να μπαίνουν οι δαίμονες στο βαπτιστέντα για τους πονηρούς λογισμούς και τα λόγια και τα κακά έργα που θα κάνει μετά το βάφτισμα. Και γίνονται τα έσχατα του ανθρώπου χείρονα των πρώτων. Αυτό δυστυχώς έχουμε πάθει εμείς οι Ορθόδοξοι. Επειδή δεν φυλάξαμε το βάφτισμά μας, δεν φυλάξαμε καθαρό τον τόπο της καρδιάς μας, δεχθήκαμε τους λογισμούς, τους δαιμονικούς, ο διάβολος επεστρέφει και δρυμύτερος. Εισέρχεται πλέον μέσα μας μαζί με άλλα 7 δαιμόνια χειρότερα. Βέβαια, δεν μπορεί να καταλάβει το κέντρο της καρδιάς, αλλά εισχωρεί όσο μπορεί πιο βαθιά. Γι' αυτό βλέπετε και αλλάζει και η μορφή των ανθρώπων και σου λέει, κοίταξε, αυτός έγινε σαν δαίμονος τώρα. Γιατί το πρόσωπο
είναι ο καθρέφτης της ψυχής. Έτσι, όταν η ψυχή λοιπόν είναι κατηλημμένη από τους δαίμονες και το πρόσωπο γίνεται δαιμονιώδες, δαιμονικό. Όταν ο άνθρωπος έχει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, βλέπεις και το πρόσωπό του λάμπει και χαίρεσαι να το βλέπεις. Εμείς λοιπόν, επειδή δεν φυλάξαμε το βάφτισμά μας, το καταφρονήσαμε. Είναι τραγικό αυτό, να καταφρονήσει τη δωρεά του Θεού. Να σου κάνει τέτοια δωρεά ο Θεός και εσύ να μην ασχολείσαι καν. Και κάποιοι να λένε κιόλας, γιατί με βάφτισαν, λέει, με ρώτησαν να με βάφτισαν. Παραχωρεί ο Θεός να γινόμαστε χειρότεροι από τους αβάφτιστους. Έτσι ερμηνεύεται το ότι είμαστε πρωτοπόροι στο κακό, έτσι, παγκοσμίως. Η Ορθόδοξη, στη διαφθορά, έτσι, έχουμε ξεπεράσει τους πάντες, παγκοσμίως. Έτσι ερμηνεύεται, γιατί τα δαιμόνια ξαναγύρισαν και πήραν και άλλα δαιμόνια μαζί τους, άλλα 7, έτσι, το κάθε ένα που έφυγε, έφερε άλλα 7. Αν όμως θελήσει ο άνθρωπος και μετανοήσει, αυτό είναι το ατού, ας πούμε, το δικό μας, για να μην λέμε μόνο τα στραβά μας και καταθλιβόμαστε, μπορεί πάλι να κάνει την κίνηση και να τα διώξει τα δαιμόνια. Γιατί έχει μέσα του το Χριστό ο άνθρωπος. Εκτός κι αν, ας πούμε, πάει σε πολύ μεγάλη αμαρτία, έτσι, και αρνηθεί το Χριστό, πάει σε αιρέσεις κλπ. Οπότε εκεί, αν μετανοήσει, χρειάζεται να του κάνουμε πάλι χρήσμα, να ενεργοποιηθεί η χάρις. Πάνω απ' όλα, σου λέω, συνεχίζει ο Άγιος τώρα, στο κείμενο, γιατί όλα αυτά που λέγαμε τώρα ήταν σε υποσημείωση. Για να πολεμάς και να προφυλάγεσαι καλά, μην αφήνεις τη φαντασία σου και την ενθύμησή σου να θυμάται όλα εκείνα που είδες ή άκουσες ή μυρίστηκες ή γεύτηκες ή έπιασες. Και ιδιαιτέρως τα άσεμνα και κακά. Ιδιαιτέρως αυτά. Αλλά και γενικώς όλα. Όσο μπορείς να μην ενεργοποιείς τη φαντασία. Εκτός, είπαμε, αν θέλεις να ξεκουράσεις το νου σου, είπαμε πώς θα το κάνεις. Γιατί έχει επιβεβαιωθεί με τη δοκιμή πως περισσότερο πόλεμο κάνει κάποιος να ελευθερωθεί από τη φαντασία και την ενθύμηση ενός πράγματος παρά από την ίδια την αίσθησή του. Έτσι, πιο πολύ σε ταλαιπωρεί η φαντασία, είδες, ας πούμε, κάποιο πρόσωπο, μετά έφυγε, το πρόσωπο τελείωσε. Αλλά αν το φτιάξει με τη φαντασία και το ξαναεπαναφέρεις, έτσι, τη μνήμη αυτή με τη φαντασία, μετά μπορεί να σε ταλαιπωρεί αυτό για χρόνια. Και μπορεί, το λέει εδώ ο Άγιος Νικόδημος, να φτάσει το πρόσωπο αυτό να αρρωστήσει, να πεθάνει, να λιώσει, να γίνει χώμα και εσύ ακόμα να ταλαιπωρήσει με αυτή τη φαντασία, αυτού του προσώπου. Επειδή το να ειδεί κανείς, υποθετικά λέμε, ή να μην ειδεί ένα πρόσωπο με πάθος, αυτό είναι εύκολο. Να δεις ένα πρόσωπο απλά. Και δεν έχει τόσο πόλεμο. Το να αντισταθείς δηλαδή στο να δεις εμπαθώς, να δεις με σκοπό να επιθυμήσεις. Γιατί αυτό κατακρίνεται από τον Κύριο. Λέει, όχι καθένας που βλέπει, αλλά καθένας που βλέπει εις το επιθυμήσε. Αυτός κατακρίνεται ως μοιχός. Έτσι, η μοιχεία της καρδίας, λέει ο Κύριος, είναι όταν βλέπεις με σκοπό να επιθυμήσεις ένα πρόσωπο. Το περιεργάζει με σκοπό να το επιθυμήσεις αρχικά, για να αμαρτήσεις μαζί του. Λοιπόν, το να αντισταθείς αυτό είναι σχετικά εύκολο. Αλλά όταν το έχεις, όταν το δεις και το περιεργαστείς και δημιουργήσεις μέσα σου την φαντασία αυτού του προσώπου, δεν είναι πλέον εύκολο να αποβάλεις αυτή τη φαντασία. Χρειάζεται πόλεμος και αγώνας για να αποβάλεις αυτή την ενθύμηση του προσώπου. Και πολλές φορές
μία μόνον εμπαθής και περίεργη ματιά που ρίξαμε σε ένα όμορφο πρόσωπο μας εντυπώνει στη φαντασία τόσο βαθιά την εθίμησή του που πολεμούμε 40 ή 50 χρόνια μέχρι και αυτά τα γυρατιά μας και δεν μπορούμε να εξαλείψουμε εκείνη την ενθύμηση και φαντασία. Και είναι άξιο για γέλια ότι το πρόσωπο εκείνο γυρνάει και ασχημένει ή πεθαίνει και γίνεται χώμα και πολλές φορές εμείς οι ίδιοι πιάνουμε με τα χέρια μας τα οστά του στον τάφο, αλλά η φαντασία μας κρατεί τόσο σφιχτά και δυνατά την εικόνα του που πάντα το νομίζει για νέο και για ζωντανό. Και έτσι σαν παράλογη και τυφλή μας κάνει να αμαρτάνουμε με αυτό στην καρδιά σαν να ήταν και αληθινό, τόσο όταν είμαστε ξύπνοι όσο και όταν κοιμόμαστε. Έτσι, γιατί και τα όνειρα είναι πολλές φορές οι φαντασίες έτσι που έχουμε δημιουργήσει μέσα μας με τις απροσεξίες μας και μετά αυτά έρχονται και στα όνειρα και λες ήρθε ο τάδε, δεν ήρθε ο τάδε, είναι η φαντασία σου που την έχεις φτιάξει εσύ. Βλέπε ότι σου έφερα παράδειγμα από τη φαντασία, λέει στην υποσημείωση ο Άγιος. Και με αυτό κλείνουμε σιγά σιγά. Γνώριζε πως άλλη αίσθηση δεν μας πολεμάει τόσο όσο η όραση. Από αυτή την αίσθηση έχουμε το πιο μεγάλο πόλεμο. Και καθώς αυτή είναι η βασιλικότερη, η λεπτότερη, η καθαρότερη από όλες τις άλλες αισθήσεις, και η συγγενής με το νου, κατά τη λαμπρότητα και το ασώματο, όπως λένε οι θεολόγοι, έτσι και οι φαντασίες που γίνονται από αυτή πολύ δύσκολα σβήνουν. Γι' αυτό βλέπετε, λέμε, αυτός έχει καθαρότητα. Βλέπεις τα μάτια του πόσο καθαρά είναι. Γιατί τα μάτια καθρεφτίζουν την ψυχή, έτσι, το νου δηλαδή. Όταν ο νους είναι καθαρός, και τα μάτια του ανθρώπου είναι καθαρά. Βλέπεις τα παιδικά μάτια έτσι που όταν το παιδάκι είναι καθαρό, λάμπουνε. Είναι καθαρά τα ματάκια του. Ένας άνθρωπος που είναι εμπαθής έτσι και τα μάτια του είναι σκοτεινιασμένα. Έτσι δεν είναι. Γι' αυτό λέει ο Άγιος, είναι η αίσθηση αυτή της οράσεως είναι πολύ συγγενής με το νου. Είναι η λεπτότερη, η βασιλικότερη αίσθηση, η οφθαλμή, η όραση, η καθαρότερη και η συγγενής με το νου κατά τη λαμπρότητα και το ασώματο. Κατά δεύτερο λόγο, μας πολεμούν οι φαντασίες εκείνων των αισχρών και πονηρών λόγων που ακούσαμε. Ανέκδοτα, αισχρά, βρώμικα. Ξέρετε τι ζημιά κάνουν στην ψυχή. Τεράστια ζημιά. Και το θεωρούν σαν τίποτα, ας πούμε. Και ακόμα και σε προσκυνήματα λένε τέτοια πράγματα. Φυσικά δεν είναι προσκυνήματα αυτά μέσα στη λεωφορεία. Μας πολεμούν κατά δεύτερο λόγο μετά τις οπτικές δηλαδή παραστάσεις οι ακουστικές. Και αυτό γνώριζε ότι καθώς όταν ενεργούν οι άλλες αισθήσεις και επίσης να ξέρεις και αυτό λέει ότι όταν ενεργούν οι άλλες αισθήσεις δηλαδή τα αυτιά, η γεύση, η όσφρηση, η αφή, τα μάτια δεν ευχαριστούνται αν δεν βλέπουν και αυτά εκείνο που αισθάνονται οι λοιπές αισθήσεις. Δηλαδή ο άνθρωπος τίνει να οπτικοποιήσει, να δει δηλαδή όλα αυτά που αισθάνεται με τις άλλες αισθήσεις. Θέλει να τα δει κιόλας. Αλλιώς δεν είναι ευχαριστημένος. Ακούς κάτι, πιάνεις κάτι, ξέρω εγώ, θες και να το δεις. Όταν ενεργούν οι άλλες αισθήσεις, τα μάτια δεν ευχαριστούνται αν δεν βλέπουν και αυτά εκείνο που αισθάνονται οι λοιπές αισθήσεις. Έτσι και η φαντασία δεν ευχαριστείται αν ίσως δεν κάνει ορατά όλα όσα ακούγονται και γεύονται και μυρίζονται και πιάνονται σύμφωνα με τον Άγιο Γρηγόρη Θεσσαλονίκης. Γι' αυτό θέλει να προσέχουμε όλες τις αισθήσεις. Γιατί όλες οι αισθήσεις δημιουργούν αυτόν τον πειρασμό. Να τα κάνουμε όλα με τη φαντασία, οπτικά, ορατά, με τη φαντασία, έτσι. Ακούς ένα θόρυβο και αρχίζει να φτιάχνεις εικόνα, φανταζόμενος τι σημαίνει αυτός ο θόρυβος. Μπορεί και να μην σημαίνει αυτό που φαντάζεσαι εσύ, αλλά ανάλογα με το τι έχεις στην καρδιά σου, φτιάχνεις. Και είναι πολύ επικίνδυνο αυτό βέβαια. Ακόμα σου υπενθυμίζω να φυλαχθείς καλά
και να μην πιστεύεις ή τελείως να μην δέχεσαι ως αληθινό. Αν δεις ξύπνιος ή ενώ κοιμάσαι μέσα από την καρδιά σου ή έξω κανένα σχήμα όπως φως ή φωτιά ή σαν είδος αγγέλου ή αγίου ή κάτι άλλο παρόμοιο, ό,τι και αν είναι. Έτσι, να μην δέχεσαι τίποτε. Αυτό είναι οδηγία ξεκάθαρη από όλους τους Άγιους Πατέρες. Όταν μάλιστα κάνεις προσευχή, μπορεί ο διάβολος να σου παίξει τέτοια σενάρια, ας πούμε. Φώτα, φωτιές, αγγέλους, αγίους. Δεν πρέπει να δέχεται ο άνθρωπος τίποτε. Και έτσι, με αυτά που είπαμε, ολοκληρώσαμε αυτό το θέμα περί φαντασίας. Έτσι, σύμφωνα με τον Άγιο Νικόδημο, βέβαια, οι Άγιοι Πατέρες πολλά μας λένε, αλλά νομίζω ο Άγιος Νικόδημος τα συνοψίζει πολύ ωραία. Και είναι όλα πολύ θεραπευτικά και πολύ σημαντικά για τη σωτηρία μας. Γιατί αν δεν προσέξουμε, μέσω της φαντασίας κολλαζόμαστε. Έτσι. Γιατί λειτουργούν μέσω της φαντασίας οι δαίμονες και μας πρόχουν στα πάθη και στις αμαρτίες της ποικίλας και στην αιώνια κόλαση βέβαια μετά. Λοιπόν, αυτά θέλω να πω στην αγάπη σας.